Μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός κοιτάζει και πάλι πίσω στην Ευρωλίγκα. Εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι δίνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια, η οποία στον πρώτο γύρο είχε καταφέρει να νικήσει τους Πειραιώτες και να σταματήσει την εξέφρενη πορεία τους. Οι νυχτερίδες λοιπόν εμφανίζονται και πάλι ως αντιμέτωποι για τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι, όπως προείπαμε, ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να τονίζει πως η ομάδα του μπορεί να είναι κουρασμένη, αλλά θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει την νίκη, η οποία θα συνεχίσει να τον κρατά στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague. Εκεί βεβαίως, όπου υπάρχει πάντα και το αντίπαλο δέος της Real Madrid. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια δεν έχει χάσει ποτέ, μετρώντας 5-5 νίκες, και βεβαίως θέλει να κάνει και το 6-6, έχοντας τους παίκτες του σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Κορυφαίοι βεβαίως η Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ, αλλά και οι υπόλοιποι όπως ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αλλά και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης με τον Τόμας Γουόκαπ. Όσον αφορά τώρα την Βαλένθια, και γίνει υπολόγιστα από το δικό της στραπάτσο όμως στην Ισπανία και το Copa del Rey, κάτι το οποίο είναι αλήθεια πως έφερε αρκετές κρίνιες στο στρατόπεδο της ομάδας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν για την νίκη, ο καθένας για διαφορετικούς σκοπούς.